Αντιλαμβάνεσαι. Έχουμε μία πολύ όμορφη Skype κοπέλα. Δηλαδή, και να θέλει ο άδουλος να καταλάβει τι του λέω, δεν θα καταλάβει σήμερα. Με κάποια παυσίπονα ή με τζιπουτζίνες στις δύσκολες ημέρες, αλλά θα τα καταφέρω, Αναστάζια μου, στέκομαι όρθια. Πολύ σημαντικό. Έχω μία πολύ όμορφη καλεσμένη σήμερα. Θα τη βγάλω Skype, θα τη γνωρίσουμε λίγο καλύτερα. Εγώ τι κάνει να την ξέρω προσωπικά, δεν θα σας κάνω spoil. Πριν ξεκινήσω όμως με τα θέματα της ημέρας, πριν σας πω το αποκλειστικό, πριν σας πω τους διάσημους που νυχτοπερπατούν μέσα στην Κύπρο και εμείς δεν πήραμε μπρέφα, έχω να σας πω για το διαγωνισμό. Πώς θα πάτε μία κρουαζιέρα για 8 ολοκλήρες ημέρες μαζί με έναν αγαπημένο σας πρόσωπο να απολαύσετε τα ελληνικά νησιά μαζί με το Top Kinesis Travel σε έναν κρουαζερόπλιο, το οποίο νομίζω ότι μόνο με στο κρουαζερόπλιο να μην, να μην κατεβείς σε κανένα νησί, πάλι θα περάσει υπέροχα. Οπότε θα μπείτε στο Facebook και θα βρείτε το Top Kinesis, θα κάνετε like στο page. Μα πόσα notifications έχεις πας στο κινητό σου, αν είναι δυνατόν. Στο Facebook account, μπαίνετε και στο My Life να κάνετε like στο Facebook page, βρίσκετε το post του διαγωνισμού και κάνετε tag, καλή ελευθερίου. Κάνετε tag το άτομο που θέλετε να πάρετε μαζί σας σε αυτόν τον υπέροχο ταξίδι που θα μείνει αξέχαστο και θα κλείσει το καλοκαίρι του 2021 και να το κλείσει πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, φεύγω για να ξεκινήσω με την πρώτη είδηση της ημέρας. Ετοίμασε ο Χαρέλαμπος χειμώνας. Πολλές ειδήσεις για σήμερα. Πρώτη είδηση, ποιος είναι στην Κύπρο. Και καταφέραμε έτσι να βρούμε μία φωτογραφία για να το διασταυρώσουμε ότι είναι αλήθεια. Βρίσκεται συγκεκριμένα στο Κούριο στη Λεμεσό. Ποιος? Ο Τζόρταν. Ο Μάικλ Τζόρταν είναι στην Κύπρο. Φαίνεται ότι σύμφωνα με την ιστοσελίδα Cyprus Basket, ο θρύλος του NBA παραθερίζει κανονικά το νησί μας και εμείς δεν επήραμε χαμπάρι. Εγώ τώρα κανονικά, ρε Αναστάζια μου, έπρεπε να είμαι στο στούντιο να κάνω εκπομπή, δαμέ. Έπρεπε να στηθώ να κάνω εκπομπή στο λιμανάκι της, στο λιμάνι της Λεμεσού. Μήπως και εδώ να περνά ο Τζόρταν. Τι είπες? Τι είπες? Πες κατσία. Ναι, εγώ θα έπρεπε να είμαι τζαμέ. Δηλαδή, έπρεπε να μου πούν πού είναι τα σκουπίδια που ρίχνουν όλοι από τα σκάφη για να πάω να ανοίξω τα σκουπίδια, να δω ντοκουμέντα, να δω να μου τρώει, να μου πίνει. Θα έπρεπε να ξέρω τα πάντα για την προσωπική του ζωή, να πούμε, να μάθω. Κατέβηκε, ένα κατέβηκε, έφαγε κάπου, ένα κατέβηκε, μιλέ μου μέχρι το περίπτερο. Δοκίμασε μια γκούπα κυπριακή, δοκίμασε μια μπόμπα, πού είναι να θυμηθήκες. Ένα σουζούκο, ένα μπαστελάκι, μια ντασινόβιταν, ετσεράζαμε τον άνθρωπο τίποτε ή εκατέβηκε ο τσάμε μπάρκαρε το σκάφος του. Είδανε τη Σιλίον τη Μαρίνα της Λεμεσού Τζέφη. Ήρθε για ρίγιο στην ούκρα σου, γιατί είναι τώρα γιορτή ούκρα σου. Όχι, τώρα κάνει ο γιορτή ούκρα σου. Να γίνει φέρος αλλά να ήρθε να κάτσω στη γιορτή ούκρα σου. Όπως και να ζει, ήρθε. Τώρα, αν είναι ακόμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε στη Λεμεσό, δεν ξέρουμε, αλλά ότι ήρθε, ήρθε. Επάρκαρε το σκάφος, έκαμε ένα πάστιο λιμάνι και αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Βέβαια, νομίζω κάποιος θα τον κόψει κάπου εάν κατεβεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον δεις τον Τζόρταν και να μην τον καταλάβεις. Καμία περίπτωση. Όπως επίσης, θέλω να σας πω ότι αυτές τις ημέρες ήταν στην Κύπρο, πέρα από τον Μάικλ Τζόρταν και ο Αντετοκούμπο. Μάλιστα, είδαμε ότι ανέβασε μια φωτογραφία με το γιο του αγκαλιά. Είδαμε ότι ανέβασε φωτογραφία ο αδερφός του ένα story που έβαλε μου το δρόμο. Δεν είχαμε δει όμως officially κάπου τον Αντετοκούμπο να στέκεται, κάπου που να καταλαβαίνουμε ότι είναι Κύπρο. Καταλάβες? Είδαμε τον όμως στο αεροδρόμιο. Αυτά τα πλάνα, αυτές οι φωτογραφίες που βλέπετε είναι αποκλειστικές φωτογραφίες του My Life, όπου είναι στο αεροδρόμιο Λάρνακας και θέλω να σας πω ότι σύμφωνα με τις πηγές μου, σε απευθεία σύνδεση που ήμουν μαζί με το αεροδρόμιο Λάρνακας, ήταν πάρα πολύ ευγενικός, περίμενε υπομονετικά τη σειρά του για να κάνει το check-in, λες και είναι ένας απλός πολίτης και όχι ένας star του NBA. Αλλά εν τούτος ο... Πώς σας λέμε εντός που είναι όχι προσγειωμένος, ταπεινός, η ταπεινοσύνη, ευτυχώς που με βοηθάς.
Είναι ταπεινός και απέδειξαν το με πάρα πολλές δηλώσεις που είχαν κάνει στο παρελθόν, από συνεντεύξεις, από διάφορα πράγματα που στην ιστορία μου έδειξαν ότι είναι πολλά ταπεινός, αλλά δεν το περίμενα ότι είναι να πάει. Δηλαδή είναι VIP, ας πούμε είναι κάθεται first class. Να πιστέψω ότι επειδή δεν περιμένει κανονικά να κάνει το check-in του χωρίς το fast lane. Εντάξει, εκμεταλλεύκεις το τελείο να είσαι star του NBA. Εγώ θα το εκμεταλλευώ μου στη θέση του. Θέλω τώρα να πάω στον Bachelor. Α, Χριστέ μου, Παναγία μου. Σου πω κάτι. Εγώ ιδανικά θα ήθελα να κλείσει αυτή η εκπομπή. Θα ήθελα να μην υπάρχει τούτο το show. Δεν θα ήθελα ούτε να υπάρχει ούτε να το σχολιάζω. Γιατί σηκώνουν οι τρεις κεφαλές μου. Αφού ξέρετε το, γιατί τα βάλετε ειδήσεις μέσα στο My Life. Αφού ξέρετε ότι θα το δω. Έβγαζε το λαμπάκι. Τι γίνεται. Θέλω να μου δείξει την Κυπρέα. Σε παρακαλώ. Έγινε viral για άλλη μια φορά. Δείξε μου τι έκανε η Κυπρέα στον Bachelor. Χριστέ και Παναγία. Χριστέ και Παναγία. Βάρτο, πάντα play να μπου. Επειδή με θεωρήσουμε έτσι. Βάρτο. Πιστεύω ότι δεν ήταν και από τις δύο πλευρές. Τι νους δεν ήταν και από τις δύο πλευρές. Και από τις δύο πλευρές ήταν το φιλί. Γιατί ανταποκρίθηκε θέη μου. Εντάξει, οποιαδήποτε γυναίκα να το φιλούσε. Καλά, όχι και οποιαδήποτε κοπέλα και να το φιλούσε, αποκλείεται. Αυτό δεν το πιστεύω. Τι θα έκανα, θα τραβιόταν πίσω και δεν θα τη φύγει. Βέβαια θα τραβιόταν πίσω. Αν κάποιο δεν γουστάρει, δεν γουστάρει. Λέω ευχαριστώ πολύ, δεν γουστάρω, φεύγω. Θα δώσω τίτλο στο φιλί της Έλενας. Θα το λέω το φιλί της Ευγένειας. Λες ότι ήταν και το πρώτο φιλί, λες και το δικό μου δεν υπήρχε. Καλά, το δικό σου ήταν πεταχτό. Γεια σας, ήρθα φιλί, φύγα, έφυγα. Πεταχτά φιλιά δίνω στις φίλες μου όταν πηγαίνουμε για καφέ. Θες να συμφωνήσουμε ότι εγώ είχα το πρώτο πεταχτό φιλί και εσύ είχες το πρώτο με γλώσσα. Τι να συμφωνήσουμε, φένια. Α, τα θέλεις όλα δικά σου. Για μένα δεν έδωσα καμία το πρώτο φιλί. Τι θα το δώσεις εσύ. Ναι, γιατί δεν ήταν έτσι όπως έπρεπε να γίνει. Καταρχήν δεν έκανε. Δεν είναι το μαξιλάρι που έκανε. Το πόσο μπροστά μου να μην έκανε. Δεν έκανε ο Αλέξης πρώτη κίνηση, καμία από τις δυο σας. Εσείς πέσατε πάνω του κλώσσες. Δεν θέλω να ακούσω άλλα, γιατί αρχίζω καλά, και εγώ τα παίρνω σιγά σιγά. Λοιπόν, ηρεμήστε λίγο, χαλαρώστε. Εγώ το βλέπω έτσι όπως το βλέπω. Δεν με νοιάζει η άποψή σας. Οπότε φεύγω από χώρο. Δεν ήταν καν φίλοι αυτό. Δεν ήταν καν φίλοι αυτό. Ωραία, λέγε ό,τι θέλεις. Δεν με νοιάζει η άποψή σου. Γεια. Σκοτώθηκα το μάτι σας! Καλά να πάθεις. Με φάγανε οι καρακάξες και στραμπούληξα τον αστράγαλό μου. Ξέρω πότε να το πιάσω. Ξέρω πότε να το πιάσω του στιγμιότυπο. Πόσο με ενοχλεί οι λέξεις που χρησιμοποιεί. Είμαστε στο... Απαναγία μου, Αναστάζια μου, πραγματικά θέλεις να πω την άποψη μου τώρα για τον βίντεο μου μόλις είδα. Είμαστε στο 2021. Προσπαθούμε να καταλάβουμε ότι η γυναίκα πρέπει να έχει τη σωστή αντιμετώπιση όπως έχει και ένας άντρας. Δηλαδή και οι γυναίκες να συμπεριφερόμαστε σωστά στις άλλες γυναίκες και οι άντρες να μας συμπεριφέρονται σωστά, να υπάρχει σεβασμός, να μην μπαίνεις στον ιδιωτικό χώρο του άλλου και να μην μπαίνεις στην προσωπική του ζωή έτσι, μέσα στα μούτρα του και να τον βρίζεις, να του μιλάς άσχημα ή να λαλίστης, οποιαδήποτε γυναίκα καρακάξα, είμαι έξαλλη. Δηλαδή, που μόνοι μας να πάμε να βγάλουμε τα μάτια μας και προσπαθούμε επιτέλους να υπάρχει σεβασμός ανάμεσα στις γυναίκες, υποστήριξη στη μια, η μια γυναίκα στην άλλη, στείνεται έναν ολόκληρο σοου πάνω στις γυναίκες που τσακώνονται, η μια να ξετοιμάζει την άλλη, να τη λέει καρακάξα, να τη λέει κότα, να τη λέει πάπια, να τη λέει οτιδήποτε άλλο ζώο. Και να θεωρεί, εφάμε ο μάτι. Μα για όνομα του Θεού, ενώ δεν ξέρω πότε να το πιάω. Βέβαια, ο Αλέξης Παπάς μια χαρά είναι για μέ. Συγκεκριμένα, βγήκε δημοσίευμα ότι ο Αλέξης Παπάς, με τα λεφτά που έπιασε με τον Bachelor, ότι έπιασε ένα τριόροφο σπίτι. Κατάφερε δηλαδή να πιάσει τα λεφτά, να πιάσει το τριόροφο σπίτι, πριν να πάει στον Bachelor. Δει τόσα πολλά του εδώ κάνουν μπροστά τα λεφτά που έπιασε μάνι τριόροφο. Δείξε μου, σε παρακαλώ, το βίντεο να καταλάβω τι έγινε. Πώς τον είδες τον παπά? Είναι ηθοποιός πρώτον, δεύτερον είναι ρόλος, ένας πολύ ακριβός ρόλος. Τα κορίτσια, τι να πω, ελπίζω να το έχουν καταλάβει ότι είναι ένας ρόλος. Χώρισε. Υποτίθεται ότι μπήκε μέσα στο σπίτι για να γνωρίσει τη γυναίκα της ζωής του. Δεν νομίζω. Ο άνθρωπος είναι ηθοποιός. Ο άνθρωπος το έκανε για τα λεφτά καθαρά, πληρώνεται για αυτό που κάνει και τελείωσε. Εσύ Κώστα, αν δεν ήσουν παντρεμένος, δεν είχες την οικογένειά σου, θα το έκανε? Σαν άντρας που είμαι, δεν θα έβγαινα στο σφυρί, πρώτον. Δεύτερον, για τα λεφτά που πήρε όμως, θα πήγαινα. Ναι. Γι' αυτό πήρε ένα σπίτι ολόκληρο.
Μην το ξεχνάμε αυτό. Τριόροφο, ούτε καν διόροφο. Δεν καινούμεθηκε άλλο. Τα λεφτά από τον μπάτσελο, ναι. Ως μπαμπάς, ο Κώστας Παπαδόπουλος, πώς είναι αυστηρός? Όχι. Παίζουμε στο σπίτι ο καλός αστυνομικός και ο κακός αστυνομικός. Εγώ είμαι ο καλός. Για το λόγο όλη μέρα δουλεύω. Δεν με βλέπουνε. Θα είμαι και κακός. Όχι, δεν γίνεται. Είμαι τρίτεκνος. Και αν πάνε όλα καλά, πάω για το τέταρτο. Τι λες, είναι έγκυος. Εντάξει, με ενδιαφέρει για την προσωπική μου ζωή. Ευχαριστώ πολύ. Για να καταλάβω, δηλαδή, έκαψε το φουλ τον Αλέξη. Συγγνώμη. Έκαψε το φουλ τον Αλέξη Μπαμπά. Έπιασε, είπαν ότι έπιασε έναν τριόροφο σπίτι με τα λεφτά του, για τα λεφτά που το έκαμε κανονικά ένα ρόλο και γκρίμαν οι κορούε. Δηλαδή, τσεδαμέ θεωρούμε ότι οι κορούε δεν έχουν ιδέα ότι του τον ούλον είναι ρόλο. Δηλαδή, καταρχά νομίζω ότι αν όντω είναι ρόλο του το πράγμα, είναι, πρέπει να είναι ενήμεροι όλοι. Οι κοπέλε θεωρώ ότι είναι επίση ενήμερε, και κάνουν τζετζίνε στο δικό του το ρόλο, που πάλι λάθο. Ότι μπορεί να διαχειρίζεται κάθε γυναίκα του μέσα. Αλλά όπω και να ζει, νομίζω ότι αν είναι ρόλο, είναι ρόλο για όλου. Αν είναι ρόλο μόνο για όλα, λέξει οι κοπέλε, πάντω αμέσω πραγματικά νομίζω ότι είναι ερωτευτή. Θέμα. Καταλαβαίνουμε ότι είναι θέμα. Από την άλλη, δηλαδή, για να καταλάβω, πόσα λεφτά μπορεί να έπιασε η Αναστασία μου για ένα τριόροφο σπίτι στην Αθήνα, α πούμε. Ξέρω, γιατί τα λεφτά μιλούμε. Παντελή μου, να με βοηθήσει. Εν γενούρκον ή μεταχειρισμένον το σπίτι. Ενώ έκαμε, ξέρω εγώ. Αναστασία, βοήθαμε ρε παιδί μου, τι έχουμε. Πόσα μου έπιαναν στο Survivor, έφταναν ως θες 30, 40. Πόσες να έπιαναν. Οπ. Εννοήσαν επίνδοση τα λεφτά. Α, έτσι πρέπει να κάνουμε. Επίνδοση τα λεφτά του Bachelor, μαζί με τα λεφτά του Survivor, και έπιαν τριόροφο σπίτι. Πόσε χιλιάδε να μπορούσε να είναι ένα τριόροφο σπίτι. 300! Ελίε που λέω. Μισό. Μισό εκατομμύριο. Άσε μα, ρε Αλέξη Παπά, που έπιασε μισό εκατομμύριο για να πα να κάνει το ρόλο του Γόη. Εν το πιστεύω. Όχι, 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 υπερβολή. Θέλω τώρα. Τι, αν επίαινα εγώ στον Bachelor για μισό. Να είμαι μια από τις κοπέλες. Να είμαι εγώ και να τσακώνουν οι άντρες για λόγου. Ναι. Θεωρώ το ότι είναι ανήθικο. Θα το έκανα. Για μισό εκατομμύριο, να σου πω κάτι, θα το έκανα. Εγκαλά που σου λένε. Για ένα ήταν το κάνω. Απλά θέλω λίγο παραπάνω. Ναι, ούλα πουλιούνται. Εδώ θωρείς δαμέ ο Άλεξ Παπάς. Λαλή σου, μια χαρά είναι ο ρόλος άμα είναι πιο μισό εκατομμύριο. Τώρα θα έχει καριέρα μετά για δεν θα έχει. Τι είναι? Όχι, να μου δουν το έργο. Εντάξει, οκ. Okay. Κάνουμε μια συζήτηση με ένα στάδιο, μια ταινία μου, δεν μου ταυτίστηκε. Θέλω να σας πω για τη Βέφανα Αλεξιάδου, η οποία μετά την πρεμιέρα της Ελένης Μενεγάκη, οι Βραντίνοι ρωτήσαν την και της είπαν τι έχεις να πεις για την Ελένη Μενεγάκη. Μίλησε στην εφημερίδα Νεσπρέσο για όλη την επιστροφή με την οποία είχαν τεράστια συνεργασία με την Ελένη Μενεγάκη. Αν δεν κάνω λάθος, δεν υπήρχε η Βέφα πριν, ναι. Μέσω του πρωινού της Μενεγάκη που απέκτησε, η φήμη που απέκτησε. Λέει, τη ρωτού για την Μενεγάκη και λέει, το κεφάλαιο Ελένη έχει τελειώσει για μένα. Με την Ελένη δεν έχω καμία σχέση πια. Δεν έχω καμία διάθεση να συνεργαστώ με την Ελένη ξανά, όπως και δεν έχω διάθεση γενικά για την τηλεόραση. Συγγνώμη. Αν ποτέ, Αναστάζια, σε ρωτήσουν αν θα ξανασυνεργάζεσαι σου με την Γκάλια, θα απάντας έτσι? Όχι, για ποιο λόγο δηλαδή? Αφού, πες μου, εύκαμε, είχα να κάνω μια τηλεφωνική. Δεν κατάλαβα. Εύκαμε, μίλα. Ναι, γεια σας. Ναι, γεια σας, παρακαλώ. Που τη στιγμή που λέει ότι δεν θα ξαναφτιάξει στην τηλεόραση, δεν είναι relevant να πει. Άρα, για να είναι εντονό, πρέπει δεν θα ξανασυνεργάζομαι με την Μενεγάκη. Έτσι είπε. Δεν θα ξανασυνεργάζομαι. Ναι, επειδή κατάλαβε ότι ήταν βαρετή κουβέντα που είπε, αλλά λύσω αν όχι ενικεύσω και λίγο, να μπας καταλάβει κανένα ότι έχω πρόβλημα με την Μενεγάκη. Δηλαδή το δεν θα ξαναδούλευα ποτέ με την Ελένη Μενεγάκη για να το πεις κάτι έγινε κακό. Κάτι έγινε προσωπικό. Δεν μου λέει η τηλεόραση γιατί νομίζω είμαι πλήρης. Είμαι ευτυχισμένη γιατί άφησα πίσω μου μια μεγάλη τηλεοπτική παρακαταθήκη. Τους έβαλα όλους να μαγειρεύουν. Έπεισα την Ελληνίδα νοικοκυρά πως πρέπει να μαγειρεύει σωστά. Τι να προσέχει στην κουζίνα και γενικά έδωσα συμβουλές από όλους. Νομίζω πως πιο σημαντικές ήταν οι οδηγίες που έδιναν στις Ελληνίδες παρά οι ίδιες οι συνταγές.
τι που έκαμε είχα να κάνω, έπιασα τα Όσκαρ μου, είμαι μια χαρά. Είμαι Αλεξιάδου, δεν θέλει να ξανασχοληθεί. Αλλά όχι μόνο δεν θέλει να ασχοληθεί με την τηλεόραση, δεν θέλει να ασχοληθεί ούτε με την Μενεγάκη. Θέλω όμως να δω το βιντεάκι που η Ελένη Μενεγάκη έκαμε γκάφα. Ευτυχώς είναι μόνο εγώ που κάνω τούντες γκάφες. Έτυχε μου. Μέσω από τι μηνύματα ήθελα να στείλω στις φίλες μου και έστειλα τα σε κάποιο συνέτερο, σε κάποιο συνεργάτη, σε κάποιο ενώ μωρή ας πούμε να ήθελα να στείλω ένα μήνυμα δυσκολητής μου και αν στείλω δυσκολητής μου, να στείλω Παντελή ας πούμε. Ενώ τυχαίνει που να κάνω κάτι που τούτα. Έκαμε το τσιγελένι με νεγάκι. Έστειλε λάθος email στον λάθος άνθρωπο. 7 παρά 7, όλοι είναι ελεύθεροι και διαθέσιμοι. Πολύ διαθέσιμοι. Μέσα πάει. Στα πολλά που έριχνα λοιπόν με την Ελένη και ανταλλάζαμε, όχι αυτό, όχι εκείνο, μπορεί και λίγο νωρίτερα, στέλνω και ένα στο Θοδωρή. Ήσυχη εγώ ότι το πήρε. Εμείς πότε είναι ο τίτλος και του στέλνω ένα θέμα. Το θέμα είχε να κάνει με τον James Bond. Που διάβασα κι εγώ εκείνη την ώρα ότι είναι, έρχεται Νοέμβριος, πρεμιέρα κτλ. Και ξέρω ότι εμείς φέτος θα τον χαρούμε παραπάνω τον James Bond. Βέβαια, γιατί και το καλοκαίρι τα λέγαμε με τον Θοδωρή. Εκεί τον Αύγουστο, που ήταν η περίοδος των διακοπών του και διακοπών μου, λέγαμε και αυτά τα θέματα. Λοιπόν, ήσυχε, εγώ το στέλνω. Κάποια στιγμή είμαι μέσα και κοιτάμε τα θέματα. 10:30 χτυπάει το κινητό μου. Κοιτάζω, ο αδερφός μου. Θοδωρής κι αυτός. Ναι, αγάπη μου, κι εγώ έχω πεθυμίσει να πάμε ένα σινεμαδάκι. Τα νόμιζα σινεμά, έτοιμη, μου λες. Τι λέει, μωρέ. Για να δω, τι του στείλα. Γιατί δεν το θυμόμουν καθόλου. Μέσα στα τόσα mail που στέλνω εγώ πρωί-πρωί. Πατάω και βλέπω. Εμείς πότε. Και λέω πάλι καλά που δεν το πήρε κανένας άλλος. Γιατί εγώ τα γράφω γρήγορα. Δεν κάθομαι τώρα να κάνω ολόκληρη ανάλυση. Θοδωρή μου, πότε θα παίξουμε James Bond. Βάζω ένα τίτλο. Εμείς πότε και θεωρώ ότι καταλαβαίνει. Το πήρε άλλος βέβαια. Αν πάρετε mail από μένα, μπορεί να μην είναι για σας. Μην αγχωθείτε, συνεχίστε τον ύπνο σας. Στη βιασύνη μου και στη φούρια μου θα το έχω στείλει λάθος. Ναι. Έστειλες πως έκανα λάθος email, Αναστασία μου. Μηνύματα έστειλες πολλά πιο έναν τόσο ερωτήρων που είσαι σκάμι. Δηλαδή έκαμε το ούλι μια φορά να στείλουμε λάθος μήνυμα, να κατηγοράσει κάποιον, ας πούμε, να λες Παναγιά μου, ευρίασε με πάρα πολλά ο Γιώργος σήμερα και να θέλω να σου το στείλω εσένα και να στείλω Γιώργο. Όχι, έστω ότι είχε κάνει έτσι. Εντάξει, θα σου πω τις προσωπικές μου στιγμές κάποια στιγμή πιο μετά. Να σου πω τα τέλεια μηνύματα, έστειλα εγώ. Πάμε στο Instagram, θα το πω τώρα. Φτάνει. Χτέθηκα αρκετά στο My Life. Πάμε να δούμε το Instagram τι έγινε. Βέβαια. Φωτογραφία, η Θέλξη όπως ξυπνάει με τον άντρα της αγκαλιά και το παιδάκι τους που είναι έτσι έτοιμο σιγά σιγά. Νομίζω φτάνει στις μέρες της η Θέλξη Βαλέρια για να φέρει στον κόσμο το κοριτσάκι της. Ανυπομονούμε πάρα πολλά. Ανυπομονώ να δω το μωρό ποιου θα μοιάζει. Ναι, γιατί είμαι πουτσίνες που μόλις γεννηθεί το μωρό είμαι έτοιμη να δω ποιο μοιάζει. Δεν ξέρω γιατί νομίζω μεγαλώσαμε με τον τρόπο. Με το που να δούμε ένα βρέφος, να η πρώτη μας έγινε να το τσεκάρουμε ποιο μοιάζει το μωρό. Όπως και να έχει, μας έδειξαν πως ξυπνάει κάθε πρωί τα ωραία αγαπούλες χουζουρέματα στο κρεβάτι με τη φουσκωμένη σκυλίτσα. Θέλω να μου δείξεις και τη Φουρέιρα. Τι γίνεται. Τη Φουρέιρα που μου δείχνεις τώρα. Έχασα τα. Λέω. Α, το βίντεο. Ω, Νικόνη, με τα ξάμα, γιατί σήχεσαι τα. Όχι, εγώ ήθελα να σου δείξω την Ελένη Φουρέιρα με τον Αλμπέρτο που πήγαν στον Αμπελώνα στη Σαντορίνη. Βέβαια, είναι η εικόνη με τα ξάμα, οι φωτογραφίες που τον ίδιο Αμπελώνα. Αλλά θέλω να μου δείξεις τη Φουρέιρα. Όχι, είναι η εικόνη με τα ξάμα. Τέλος πάντων, θα σου πω. Ήταν η εικόνη με ταξά μαζί με τον Μποτιέ και τη Φουρέιρα. Εν τη δείχνει. Εν τη δείξει. Εντάξει, okay. Λίγο πριν αποχαιρετήσουν, οριστικά το καλοκαίρι να αποφάσισαν να κάνουν έτσι λίγες διακοπές. Πήγαν στη Σαντορίνη αυτές τις ημέρες μαζί με τον Μποτιέ και την εικόνη με ταξά. Σε ανάρτηση που έκαμε η εικόνη με ταξά, δείξαν ότι βρέθηκε σε Αμπελώνες.
και μας αποκάλυψε και όλη την όμορφη Μαρία που ήταν ο Μωρία μαζί με τη Φουρέρα. Εγώ δεν κατάλαβα τώρα που ήταν το βίντεο που μου ήταν, αλλά εντάξει, μου πρέπει να το δώσουμε πιο zoom. Δεν κατάλαβα. Έχασα το. Δαμέ! Ναι, τούτο που ήθελα να δω. Τούτο. Εδώ είναι η Φουρέρα μαζί με τον Μωρία. Να σου πω κάτι, θες να σου πω έναν gossip. Λέγεται ότι η Φουρέρα είναι έγκυος. Δεν το ακούσετε από μένα. Δεν το ακούσετε από μένα. Ναι. Έτσι. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Ίσως τούτο ότι η απώλεια του Mad Clip, ειδικά όταν στην κατάσταση της εγκυμοσύνης, να την επηρεάσει ακόμα παραπάνω. Όντως, έχεις δίκιο, δεν το σκέφτηκα. Αλλά τούτον λέγεται. Θέλω να μου δείξεις και τη Μαρία Κορινθίου, η οποία μας ανέβασε μια φωτογραφία μαυρόασπρη. Όχι, τούτη είναι πρόσφατη και μας έδειξε και μια μαυρόασπρη όταν ήταν 17 χρονών. Έγραψε έναν πολλά ωραίο κείμενο από κάτω. Ναι, ήταν πανέμορφη. Ήταν πανέμορφη από τότε. Αλλά έγραψε να μην μπορούσε να μιλήσει στο 17 χρονό εαυτό τη, ήταν να τη πει. Ότι καλά κάνεις, μην είσαι στόχος σου, θα τα καταφέρεις. Γιατί ό,τι έβαλε στόχο την ημέρα πριν να βγάλει τούτη τη φωτογραφία, έγινε πραγματικότητα τούτος ο στόχος που είσαι. Και έβγαλε μια φωτογραφία μπροσφαρήν και λέει, μακάρι και ο στόχος που έχω τώρα, λίγο πριν βγάλω τούτη τη φωτογραφία, να γίνει και τούτος πραγματικότητα. Αρέσκει μου πάρα πολλά η Κορινθίου, θεωρώ ότι εσύ... Τι είπες? Ενώ όμως την Κατερίνα καινούριο. Α, δεν κατάλαβα το αστείο σου, Παντελή μου. Δεν μοιάζει με την Κατερίνα καινούριο, μοιάζει. Α, ο Ξα θέλει να πει ότι τάχα, η Μαρία Κορινθίου ήταν όπως ήταν, έμεινε. Η Κατερίνα καινούριο είναι άλλη. Α, ναι, τούτο μου, εντάξει, τούτο μου ήθελε να πει. Άρχισα, sorry, Παντελή, και μου εν ημέρα μου. Δείξε μου την Αθηνά Οικονομάκου. Α, σχολιάζουμε τη σήμερα, αρέσει και μου. Η Αθηνά Οικονομάκου, κατά τον Πανελίν, είναι θεά, η οποία έβγαλε φωτογραφίες από την οικογενειακή βόλτα που έκαμε μαζί με τον Φίλιππο Μιχόπουλο και την κόρη της. Αρέσει μου πάρα πολλά το outfit. Θεωρώ ότι είναι στα πιο ευτυχισμένα της και έχουν και την επιχείρηση με τη Μέρη Σινατσά και φωτογραφήθηκαν και πρόσφατα. Φωτογραφήθηκαν και πρόσφατα για το project Σώμα και θα δούμε και τα νέα, τη νέα κολεξιόν. Αρέσκει μου πάρα πολλά η Αθηνά Οικονομάκου, νομίζω είναι κλασική Ελληνίδα, κάπου σταθέρτης, νομίζω είναι το girl next door, καλή το πράγμα. Φεύγω και πάω στην υπέροχη φωτογραφία που ανέβασε η Χρύσο Ηλέφου, η οποία ανέβασε έτσι μια πολύ γλυκιά φωτογραφία στα social media. Δεν θέλουμε να ανεβάζει πολλά συχνά, οπότε άμα θέλουμε, χαιρούμαστε. Like. Και θέλω να μου δείξει και τη φωτογραφία τη Γιολίτη. Μάλιστα. Η Έμιλη Γιολίτη κάνει, ανέβασε στο story τη, αποκάλυψε το χόμπι που λατρεύει να κάνει και δεν είναι άλλο από τη γιόγκα να είμαστε. Όπου είναι, παρακαλώ, είδες την πριχρόνια στην παραλία στον Πρωταρά, ναι, μόνη της να κάνει γιόγκα. Δηλαδή είσαι χρόνια που της αρέσει και να κάνει γιόγκα. Φαίνεται της ότι λίωσε την κατάσταση, ότι έχει την ισορροπία της και τα φέρνει να. Οι άνθρωποι που κάνουν γιόγκα, ξέρεις ότι βοηθά τους πάρα πολλά, στη ψυχραιμία, στο στρες, σε ούλα. Φαίνεται ότι τόσο. Βοηθάει η γιόγκα. Φεύγω από τα Instagram News και πάω στα Fashion News που είναι η Katie Robertson και η Sophie Chu παντρεύτηκαν με τα πιο cool νηφικά. Γνωρίστηκαν στο Tinder, έκαναν ένα μπραμυθένιο γάμο χωρίς να φοράνε τα νηφικά τούρτα βέβαια. Δήλωσαν στη Βρετανική Vogue ότι δεν επιθυμούσαν να φορέσουν τα πριγκιπικά νηφικά με τις ογκώδεις φούστες και τις ουρές κτλ. Η μία επέλεξε ένα λευκό slip dress με λεπτές τυράντες και δαντέλα και η άλλη ένα σατέν λευκό κουστούμι. Και οι δύο υπέροχες και οι δύο πολλά ρομαντικά και τα δύο outfits που επέλεξαν για τον γάμο. Και δείξε μου και το super look της Ισμήνης Παπαβλασσοπούλου που είναι το κορίτσι του GNCM. Η νέα Βίγη Καγιά, συσσαγωγικά. Η κριτής του GNCM έκανε μια φανταστική πρόταση για φθινοπορεινό look. Θα μπορούσαμε να την γράψουμε για όλη αυτή τη σεζόν την περίεργη που μια γκριώνης, μια μπυρώνης. Ένα ταξίδο shorts του οίκου Max Mara σε μια ζεστή κίτρινη απόχρωση
Είναι το κροκί, το χρώμα του κροκί, είναι το μουσταρδίνο εδώ. Όπως και να έχει, είναι το tuxedo shorts, μουσταρδί. Μουσταρδί θα έλεγα, ναι. Επέστρεψαν από τα 90s και θα μας απασχολήσουν τα tuxedo shorts και αυτόν τον φθινόπωρο μπορούν να φορεθούν από το γραφείο με sneakers μέχρι το βράδυ. Από το γραφείο μπορούν να φορεθούν με sneakers μέχρι και το βράδυ με ψηλά πέδιλα και μπρα tops όπως θα φόρεσαν εδώ οι Σμίνοι. Αρέσκει μου πάρα πολλά. Θεωρώ ότι τα tuxedo shorts μπορούν να φορεθούν γενικά ολοκλήρες τις ώρες, αλλά μπορεί να παίξεις κιόλας. Να φορέσεις έναν πιο έντονο χρώμα στο τοξίο, να βάλεις έναν άλλο top, να κάνεις color blocking. Νούμερο 1, όχι είναι με νούμερα που τα έχει, αλλά κυκλοφόρησε το περιοδικό Times και μας αποκαλύπτει με το εξώφυλλο. Εννοείται το πρίγκιπα Harry με τη Μέγαν. Αποκαλύπτει με πολλές φωτογραφίες, με πολλά εξώφυλλα διαφορετικά. Ποιοι είναι οι influencers του 2021. Η λίστα λοιπόν με τους πιο επιδραστικούς ανθρώπους του κόσμου κυκλοφόρησε, δεν έχει κανένας να πει γρή, γιατί έγινε μεγάλη έρευνα από το Times, το περιοδικό, και δυστυχώς δεν κατάφερα να μπω φέτος στη λίστα, αλλά σκοπός είναι του χρόνου να τα καταφέρω και να μπω στους πιο influencers του κόσμου. Δεν είμαι, δυστυχώς δεν τα κατάφερα. Προσπάθησα βέβαια, ήμουν η 101η και αναγκαστικά, δηλαδή, ήμουν επιλαχών, ήταν τούτο. Ήμουν πρώτη επιλαχούσα. Λοιπόν, κυκλοφορεί λοιπόν και στα εξώφυλλα, τα οποία πρωταγωνιστούν είναι Harry και Meghan, Kate Winslet, η Billie Eilish, η Γενική Διευθύντρια του Παγκόσμιου Οργανισμού του Εμπορίου, ο CEO της NVIDIA, Jensen Huang, και η συγγραφέας Kathy Park Hong, είναι στα εξώφυλλα του Times. Φυσικά ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγαν Μάρκολ κέρδισαν επάξια τη θέση, ειδικά μετά τη συνέντευξη που έκαναν στην Όπρα. Κατάφεραν να μας επηρεάσουν όλους. Είτε θέλαμε είτε όχι. Αυτό που συζητήθηκε περισσότερο όμως είναι η επεξεργασία που έγινε στη συγκεκριμένη φωτογραφία στο εξώφυλλο, στην οποία φαίνεται ότι έγινε τόσο πολύ φωτός που αισθάνονται αυτοκόλλητο ζητιό. Είναι λίγο too much. Μερικά από τα σχόλια που αναρτήθηκαν στο Twitter ήταν έκαναν τρομερό ντρόλ στο συγκεκριμένο cover. Χριστέ μου, νομίζω ότι ήταν προφίλ παροδία με ένα ξεκάθαρο Photoshop. Έναν τρομακτικό εξώφυλλο. Το Times έπεσε, λένε διάφορα, εντάξει, λίγο δραματικά τα comments στο Twitter, αλλά όντως, δηλαδή αν το δεις τούτο, δεν θα θεωρήσεις ότι είναι το εξώφυλλο του Times. Είναι αναστασμένο από τσίνα τα φίλτρα που έχει ένα φίλτρο στο Instagram που κάνεις έτσι και φαίνεται σαν να τραβάς το βίντεο ή βγάλεις φωτογραφία και φαίνεται σαν να είσαι το εξώφυλλο της Vogue. Έτσι. Δηλαδή θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ένα φίλτρο του Instagram για να ανεβάσεις φωτογραφία ότι... Όχι, απαγορεύεται να έχει δικό της προσωπικό Instagram. Όχι, δεν ήθελε. Νομίζω να έχει ποτέ προσωπικό account στο Instagram. Δεν θέλει να βγάλει την προσωπική της ζωή, μένει την ψάχνεις τώρα. Νομίζω όμως το ζευγάρι να έχει δικό του Twitter. Όπως και να έχει, αυτά είναι τα νέα από τους 100 influencers. Για τους υπόλοιπους εννοείται ότι είναι κατσά να σας πω όλους τους 100. Αλλά η πιο σημαντική είναι αυτή που είδαμε και στα εξώφυλλα. Νομίζω η Billie Eilish δεν είναι η πρώτη φορά που ψηφίζεται ως influencers ανάμεσα στους influencers της χρονιάς. Θέλω να σας πω ότι είχαν βγει φήμες παλιά ότι ο Kanye West απάντησε η Kim Kardashian, αλλά δεν ξέραμε περισσότερες πληροφορίες, δεν ξέραμε αν όντως είναι αλήθεια, δεν ξέραμε ακόμα και για την Ειρήνα Σάικ, τι παίχτηκε μεταξύ τους. Θα σου πω για τη μάσκα τη μαύρη, μήνε, θα σου εξηγήσω. Όμως, βγαίνουν τώρα δημοσιεύματα και λένε ότι ο Kanye West απάντησε η Kim Kardashian με τραγουδίστρια και ότι την απάντησε ενώ ήταν ακόμα πολύ μωράκι ο γιος τους ο ένας. Φαίνεται ότι μετά κάπου στα 5, όταν έφτασε τώρα 5 χρονών ο γιος τους, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, σύμφωνα με τους, φαίνεται ότι σύμφωνα με τις πηγές που λένε εδώ, ότι την απάντησε κάπου σε εκείνη την περίοδο και μετά το έμαθε η Kim Kardashian, όπως επίσης στο νέο του άλμπουμ, τον Donda, φαίνεται ότι αποκαλύπτει και μιλά
σε κάποια φάση για μια άλλη γυναίκα. Πηγές λένε επίσης ότι αυτή η γυναίκα που αναφέρεται στο Donda Album δεν είναι άλλη από την Ειρίνα Σάικ. Αλλά επέχτηκαν πάρα πολλά σενάρια. Μόλις πριν από μερικές ημέρες που κυκλοφόρησε το τραγούδι του Kanye West, το Hurricane, με το άλμπουμ Donda, επίστεψαν όλοι ότι μιλά για μία παράνομη σχέση. Αν και δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμα το τραγούδι της διάσημης τραγουδίστριας, το όνομα της διάσημης τραγουδίστριας που φαίνεται ότι είναι ο λόγος που απάτησε την Kim Kardashian ο Kanye West, δεν μάθαμε ακόμα ποια είναι, αλλά είναι ζήτημα μερών να μάθουμε για ποια τραγουδίστρια να αναφέρονται τα δημοσιεύματα, θα μαθευτεί σίγουρα. Όμως, θέλω να σας πω ότι στο Met Gala δεν εμφανίστηκε με το Kanye ή Kim Kardashian. Καλά, με όποιον και αν εμφανίζεται, έτσι όπως εμφανίστηκε Τζετζίνο, δεν ξέρω να καταλάβουμε. Δηλαδή, δεν ξέρουμε καν αν ήταν όντως η Kim Kardashian. Σε τέτοιο incognito μιλούμε, εμφανίζεται το Met Gala. Όμως, εμφανίστηκε στο Met Gala μαζί με ένα σύνοδο. Πολλά ήταν τα δημοσιεύματα που θεωρούσαν ότι είναι κάποιος φίλος της, κάποιος ο οποίος ίσως της έχει κλέψει την καρδιά, αλλά η ίδια αποκάλυψε ότι το άτομο το οποίο βρισκόταν δίπλα της με ακριβώς το ίδιο look μαζί της ήταν, τον έκαμε tag συγκεκριμένα στο Instagram account της, ανέβασε φωτογραφίες με το tag, ήταν ο Ντέμνα Γκβαζάλια, ο οποίος είναι ο creative director του οίκου Balenciaga, περπάτησε για πρώτη φορά στο κόκκινο χαλί του event, χάρη στην Kim Kardashian, και έκαμε την αποκάλυψη η Kim Kardashian ταγκάροντάς τον στη φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram, όπως επίσης να σας πω ότι μας εξήγησε επιτέλους αυτόν τον look. Δηλαδή, εάν νομίζετε ότι ήθελε να ντυθεί νυχτερίδα, όχι, δεν είναι αυτό. Το concept ήταν, αφού το concept του Met Gala ήταν «In America, a lexicon of fashion», η Kim Kardashian λέει, τι είναι πιο αμερικάνικο από ένα t-shirt από πάνω μέχρι κάτω. Δηλαδή τώρα θέλει να πιστέψουμε ότι t-shirt που φορεί από πάνω ως κάτω. Όχι, δεν λάβω σου λάλο. Εγώ είπα το έχετε, προχτές, πότε μου το είπα, που το λάβω σαν το, ότι cotton το υφασμά. Είναι cotton concept, φορώ ένα t-shirt. Δεν κατάλαβα αν είναι όντως τούτο που ήθελε να κάνει, διότι δεν το πετύχε. Διότι δεν φόρησε ένα t-shirt. Πες μου. Τι είναι, πετύχε, είναι εγχείρησε, ναι. Βέβαια, εμφανίστηκε μετά το βράδυ, χωρίς το τη μάσκα Τζίνα, αλλά με γυαλιά τεράστια. Σίγουρα κάτι έκαμε. Κάτι ύποπτο μέζει, συμφωνώ. Μπορεί. Αλλά τώρα, που τι είναι. Από την απάτη, πιστεύεις ότι έπαιξε τον ρόλο. Όχι, είπε να μου κόφτει την Καρντάσια, νομίζεις τόσο να κάνει. Ό,τι έγινε, έγινε. Πραγματικά πιστεύω ότι μετά από καιρό που έπρεπε να χωρίσει ζωή το ζευγάρι. Θέλω να σου πω τώρα, Αναστασία μου, ότι χτες κάθομαι σε ένα τραπέζι. Τι. Τέλεια, κουτσομπολιόν, εγώ και σου. Κάθομαι χτες σε ένα τραπέζι και πέφτω πάνω σε αυτή την είδηση του My Life. Ποια είναι τα πέντε πράγματα που σε κάνουν να φαίνεσαι λιγότερο ελκυστική. Ήμουν με τη μάνα μου και με δύο φίλες. Όπως εκάθομαι. Ευχαριστώ για τα σχολεία του διαρρήμου, μα θα της το πω. Ευχαριστώ πάρα πολλά. Θα της πω, αρέσει και ήμουν εμένα η μαμά μου, είσαι μαλλιά. Λοιπόν, καθόμαστε στο τραπέζι λοιπόν και τους είπα, κάτσε ρε κορούες, έχω να σας πω νέα. Ποια είναι τα πέντε πράγματα που μας κάνουν να φαίνουμε λιγότερο ελκυστικές. Πρώτον, η έλλειψη του ύπνου. Έγινε έρευνα, έβαλαν ανθρώπους που κοιμηθήκαν τουλάχιστον 8 ώρες και ανθρώπους που είχαν να κοιμηθούν 31 ώρες σερή. Εντάξει, παρακάμαντο. Ο μαύρος ο κύκλος των ανθρώπων που είναι κοιμηθήκαν, όπως δάμε, το βλέφαρο ήταν πεσμένο, όλον αυτό εννοείται ότι σε κάνει να φαίνεσαι λιγότερο ελκυστική. Λογικό. Η καθοσπρέπει στάση του σώματος σε κάνει να φαίνεσαι λιγότερο ελκυστική. Με μελέτη που έγινε το 2016 έδειξε ότι, από φωτογραφικές εκτιμήσεις, ότι οι άνθρωποι που έχουν κουμπωμένη στάση σώματος, π.χ. σταυρωμένα χέρια ή θέση σταυροπόδι, αξιολογούνται ως λιγότερο ελκυστικοί από εκείνους που απλώνουν χαλαρά. Δεν θα μπορούσα ποτέ εγώ να κάτσω με σταυρωμένα χέρια, μου είναι στα γραφεία ενός κάθομαι. Είναι το ένα πόδι που ήταν στο γραφείο, το σέρνει έτσι πίσω, χαλαρά. Οπότε εντάξει, να ανησυχώ για τούτο.
τουλάχιστον μόνο για το ένα της έχω. Η στάση του σώματος λοιπόν, το στρες παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Αν έχεις στρες είσαι λιγότερο ελκυστική. Για ποιο λόγο? Γιατί είσαι νευρική, είσαι αγχωμένη, οι κινήσεις σου είναι πιο γρήγορες, έχεις και ψηλούς παλμούς. Τούτο ρόλο κάνει τη γυναίκα να είναι λιγότερο ελκυστική, γιατί βγάλει μια νευρικότητα. Το χιούμορ λέει ότι μια μελέτη του 2009 λέει ότι ακόμα και μία μέτρια αίσθηση του χιούμορ είναι λιγότερο ελκυστική από το να έχεις μία καλή αίσθηση του χιούμορ. Δηλαδή, σύμφωνα με την έρευνα, ισχύει και για τα δύο φύλλα. Εντάξει, τι? Θέλεις το χιούμορ, αλλά όχι το μέτριο. Το μέτριο χιούμορ μπορεί να είναι... Ναι, η μετριότητα στο χιούμορ είναι κάτι που σε κάνει λιγότερο ελκυστικό. Να πιστέψω να κάτσετε ποτέ σε ένα τραπέζι και να είσαι έναν άνθρωπο ο οποίος στο χιουμοράκι του να είσαι κάπως... Τσίνο, που να μην μπορείς να γελάσεις με τα αστεία. Οπότε όσοι έχουν πάρα πολλά καλό χιούμορ και προκαλούν όντως το γέλιο, είναι περισσότερο ελκυστικοί. Όσοι προσπαθούν να προκαλέσουν γέλιο, αλλά δεν τα καταφέρνουν, είναι λιγότερο ελκυστικοί. Η απουσία της κίνησης. Αναστάζια μου, θέλω να με δεις τώρα. Μισό λεπτό, Παντελή μου, θέλω εσύ να με δεις. Εντάξει. Δέτε με τώρα, ας πούμε. Περίμενε. Έτσι, να μείνω λίγο έτσι. Πόσο ελκυστικοί με που τα 10, Παντελή, πέ μου. Πέ μου. Παντελή. 5. 5 που τα 10. Δέτε με τώρα, Παντελή. Πόσο ελκυστικοί με τώρα. Ως το 10, γιατί σύμφωνα με την έρευνα... 10! Ευχαριστώ, κάπου έτσι. Γιατί σύμφωνα με την έρευνα, οι γυναίκες οι οποίες κινούνται, λύσονται μέσα στο χώρο, είναι πιο ελκυστικές όταν είναι εν κινήσει, παρά όταν είναι στατικές. Οπότε εγώ, αν τσουκοφτήμαι, αν είμαι out of focus, εγώ να πιένω ζωνάρκουμε για να μην είμαι στατική. Εντάξει, πάμε στο Kitchen Island, εγώ θα πηγαίνω, έρχομαι για να πω... Συγκαλώ! Περπάτα, μπράβο. Έτσι. Νομίζω ότι όλοι νιώθουμε τον το πράγμα τώρα ότι η Αναστάσια είναι πιο ελκυστική από ότι ήταν πριν 10 λεπτά που κάθεναν πίσω στο monitor. Βάλε μου Kitchen Island. Τώρα προλαβαίνει να πάει να το βάλει το Kitchen Island να παίξει. Kitchen Island. Θέλω τώρα να πάμε στα Beauty News. Ακόμα περπατώ. Ακόμα προσπαθώ να δείξω πιο ελκυστική. Θέλω να σας πω για την Jennifer Aniston και το όνομα που επέλεξε για το Clean Beauty Brand της, που κρύβει έναν προσωπικό μήνυμα. Το Lola V είναι έχει μια πολύ ιδιαίτερη σημασία για εκείνη. Πριν από λίγες μέρες έκανε την έκπληξη στους φαν, ανακοίνωσε ότι λανσάρει το δικό της beauty brand. Ξεκίνησε με hair product στην αρχή. Λοιπόν, για την Jen η λέξη Lola αντιπροσωπεύει την αυτοπεποίθηση, το θάρρος, την ενδυνάμωση. Ξέρει ποια είναι, πιστεύει στον εαυτό της και κάνει πράγματα με το δικό της τρόπο. Έχει αυτοπεποίθηση και είναι σεξι. Ξεκάθαρα, η Jennifer Aniston κουνιέται. Ελίσσεται μέσα στο χώρο. Δηλαδή, αυτό είναι τόσο ελκυστική. Τώρα ξέρουμε μετά την έρευνα μου που σας είπα πριν. Με τον τρόπο της, έδωσε μέσα από τον brand της ένα φεμινιστικό υπόβαθρο απευθυνόμενη... Θα μιλήσω σήμερα. Απευθυνόμενη σε κάθε γυναίκα που να δοκιμάσει τα προϊόντα της, έδωσε ένα πολύ δυνατό μήνυμα ενδυνάμωσης και δυναμισμού. Ανεβάζει γενικά πολλά post πια που έχουν έτσι πιο φεμινιστικό στοιχείο μέσα, γιατί κάνοντας και το δικό της beauty brand, θέλει να μαζέψει ακόμα περισσότερες γυναίκες να ταυτιστούν με αυτό. Παρακαλώ, στο Skype μου έχω μια πανέμορφη, γλυκύτατη γυναίκα, μοντέλο, μανούλα, σεξι, σίγουρα ζούτη περπατά πολλά. Σίγουρα περπατά πολλά, μην σας πω κάνει και catwalks. Είναι η Εβελίνα Σκίτσκο. Εβελίνα μου. Hi.
Χάι, ήθελα να σου στείλω στο Instagram να σου πω πόσο πολλά μου άρεσαν τα μαλλιά σου. Ευχαριστώ. Πάρα πολλά. Άρεσα, μου πας σου πάρα πολλά τα βεμπέ. Ευχαριστώ. Είσαι μες στο αυτοκίνητο τώρα. Εντζώθηκασαι, ναι. Όχι, όχι. Να μην δίνουμε λάθος μηνύματα. Ναι, σίγουρα. Πέρα από τα λάθος μηνύματα που ήταν να είσαι, και εσύ ήταν να είσαι θέμα να οδηγάσαι να μου μιλάς. Πώς είσαι? Είμαι καλά. Εσύ? Είμαι και εγώ πάρα πολύ καλά. Πώς ήταν το καλοκαίρι σου? Ήταν ωραία, ήταν χαλαρά, ήταν προλάβα να ξεκουραστώ λίγο, χρειάζομαι το. Ήταν ωραίο καλοκαίρι. Είδα ότι έκαμε σε ταξίδια, πήες Πάρο. Ναι, εντάξει, πήγα Πάρο για μια επαγγελματική δουλειά, αλλά και πιο πριν τον Ιούνιο προλάβαμε να πήγαμε λίγο με τον Ευγένιο, Ιταλία. Οπότε ταξιδέψαμε αρκετά φέτος. Μπράβο, είδα Αμάλφι, Ποσιτάνο. Καλά, θυμούμε. Ναι, πήγαμε Ρώμη, Ποσιτάνο, έκαμε έτσι ένα μικρό tour. Ήταν ωραία. Πες μου λίγο, πώς είσαι μετά από πόσα χρόνια είσαι που ήσουν στον GNTM? Αν σκεφτείς το τέταρτο, ναι, έχει τρία. Έχει τρία χρόνια. Πόσο σε βοήθησε, εμπιστεύκεις στη δουλειά σου? Βοηθάσαι αρκετά σε θέμα αναγνωρισιμότητας. Ναι. Ακόμα αναγνωρίζουσαι, δηλαδή. Ναι. Ναι. Εντάξει, ίσως επειδή ήταν και το πρώτο, ενώ είχε πολλά χρόνια να γίνει. Οπότε είναι λογικό να συνδέουν ακόμα με ένα reality που είναι τόσο αναγνωρισμένο πλέον από πάρα πολύ κόσμο. Ναι. Νομίζω το πώς να το χειριστείς μετά είναι το πόσο είναι να σε βοηθήσει γενικότερα και πώς θέλεις να το εκμεταλλευτείς. Δηλαδή, θέλεις να ασχοληθείς όντως με τούτο το κομμάτι, θέλεις απλά την αναγνωρισιμότητα για να την εκμεταλλευτείς στα επαγγελματικά σου, όποιον γίνος ο τομέας. Ενώ εξαρτάται καθαρά από σένα. Εσύ πότε ξεκίνησες να ασχολείσαι με το modeling, γιατί αν δεν κάνω λάθος, ξέρω μια ιστορία για σένα. From the backstage. Αλλά πότε ξεκίνησες εσύ? Εγώ ξεκίνησα τυχαία στα 13 μου. Είχαν με βρει το δίδυμο Ναταρ Γεωργίου στο δρόμο. Και είχαμε προτείνει να κάνουμε ένα photoshoot πολλά απλό, σε τύπου lookbook. Εγώ δεν ήξερα, δεν είχα ιδέα, μου ένα μωρό που ούτε καν σκέφτηκε ποτέ τούτο το κομμάτι. Είχα τη μάμα μου, η οποία ενθάρρυνε με, ήταν γενικά πολλά θετική σε ό,τι σε ιδέες ή σε να δοκιμάσω αθλήματα ή οτιδήποτε. Ναι. Οπότε παρότρινε με να το δοκιμάσω και αν δεν μ' άρεσε να με το ξανακάμω, επειδή ήταν μια κανονική δουλειά, πληρωτέα. Ναι. Στο team ένιξε κάτι να με παίρνει πίσω. Ναι. Οπότε δοκιμάσα το και μετά από τσίνο ήρθε που μόνο του βασικά. Ναι, ήταν... Δηλαδή, εσύ αν δεν βρίσκεσαι στους Ναταρ Γεωργίου, μπορεί να μένε πιάνες ποτέ τον δρόμο του modeling? Ποτέ, όχι. Ακόμα λαλείς τους ευχαριστώ. Γιατί δόξα τω Θεώ, είσαι μια λαμπρή καριέρα και σε έναν πολλά δύσκολο, στα πολλά δύσκολα χρόνια του τομέα τούτου. Δηλαδή, θεωρώ ότι κάνεις μεγάλες δουλειές. Θεωρώ ότι είσαι και μέσα σε ομάδα στην Ελλάδα τώρα, σωστά? Είσαι, μαζί είσαι στην ομάδα της Έλενας? Είμαι, ναι, το γραφείο μου στην Ελλάδα είναι το γραφείο της Έλενας. Εντάξει, ακόμα προσπαθώ, ενώ είναι ακόμα τίποτε ακόμα από εκείνα που θέλω να κάνω. Προσπαθώ σιγά σιγά τώρα να βγω στην Ευρώπη, απλά επειδή με το COVID παίρνω μας λίγο πίσω-πίσω. Αλλά εντάξει, προσπαθούμε σιγά σιγά και είναι όλα θέμα timing, ενώ... Είδα, κάνατε και ένα ταξίδι στην Τουρκία. Ναι, πότε ήταν πέρσι? Δύο μήνες, ναι. Πώς ήταν οι δύο μήνες στην Τουρκία? Ήταν καλά. Η Τουρκία ήταν μια επιλογή σε θέμα ότι... Επειδή η Ευρώπη ήταν κλειστή σε θέμα του ιού, ενίδησε να ανοιχτές πόρτες πουθενά. Ναι. Και δεν ήθελα να αφήσω ακόμα ένα χρόνο να μην κάνω κάτι
ήθελα έστω να πάω σε μια χώρα να δοκιμάσω αν αρέσει μου το πράγμα για θέλω να μείνω Ελλάδα. Ναι. Οπότε ήταν ένα safe χαρτί, έτσι ώστε και να με βοηθήσει εμένα επαγγελματικά σαν μοντέλο να εξελιχθώ και να δω αν όντως θέλω τούτο το πράγμα ή όχι. Επειδή αν δεν ναι. το κάνεις, αν δεν ξέρεις. Μπορείς να ξέρεις. Δεν μπορείς να ξέρεις, ναι. ναι. Παρακολουθείς τώρα το GNTM. Να σου πω την αλήθεια, είδα πολλά από το φετινό. Είδα τη Μαρίτα μας. Ναι. Μόλις έμαθα ότι επίεν ήθελα να τη δω. Και είδα νομίζω λίγο μόνο από το πρώτο επεισόδιο. Πόσο φάνηκε η Μαρίτα? Εμένα μ' άρεσε μου φουλ. Εγώ στηρίζω την πάρα πολλά. Θεωρώ ότι είναι το ιδανικό plus size γυναικάρας που μπορεί πολλά εύκολα να δουλέψει έξω. Ναι. Απλά το μόνο δύσκολο στις μέρες μας είναι ότι είναι τόσα πολλά τα μοντέλα και είναι τόσο μεγάλος ανταγωνισμός που αν δεν έχεις το σωστό άτομο δίπλα σου να σε καθοδηγήσει, να ξέρει πού να σε πάρει, πώς να σε πλασάρει, είναι λίγο δύσκολο να τα καταφέρεις μόνη σου. Και θεωρώ ότι το παιχνίδι θα τη βοηθήσει πάρα πολύ στο ότι να τη δει κάποιος έτσι ώστε που μπορεί να τη θέλει στο τσίμ. Ναι. ναι. Έλειψε σου φέτος όσον είδες, έλειψε σου η καγιά? Λίγο, νομίζω πολύ μας συνδέουμε την κυρία Βίκη με τον GNTM, ενώ σαν να γίνει τον GNTM. Εσύ ήξερες την καινούργια την Κρήτη, ήξερες την από πριν, ενώ την είσαι ακουστά? Μπορεί να την είδα σε φωτογραφίες ή σε κάποιες καμπάνιες, απλά ποτέ δεν το συνδέσα ότι το όνομα με... Ναι, 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 ναι. Εν την ήξερα, ας πες, σαν Ισμήνη. Μπορεί ναι. να την είδα τυχαία, ναι. Ναι, ναι, ναι. Το ότι έχει και άντρες, μετά από το δικό σας, τον GNTM, τα επόμενα δύο που ακολούθησαν, έχουν και άντρες μοντέλα. Πώς σου φαίνεται ναι. τούτο, πώς το βλέπεις, επειδή εσύ έζησες το μέσα? Κοίτα, εν ωραίο το ότι επειδή είσαι σε μια κανονική αγορά έτσι είναι, ενώ είναι μόνο γυναίκες, ενώ ναι. έχει τα πάντα πλέον. Εν ωραίο, αλλά εγώ ας πες, σαν Ευηλή, δεν μπορώ να τα συγκρίνω. Να μπορούσες να μπαίνεις στο GNTM και να ξέρεις ότι δεν έχεις και άντρες. Δηλαδή, είναι διαφορετικός ο ανταγωνισμός όταν έχεις και άντρες μέσα. Που τη μια νόη... Αλλά από την άλλη, επειδή και τα αγόρια που έχουν είναι πολλά δυνατά, οπότε άμα έχει δυνατόν αντίπαλο, κάνεις έτσι εσένα να θέλεις να είσαι καλύτερη. Ναι. Οπότε, δεν ξέρω. Εντάξει, ναι, πήγαινες ως κριτής σε έτσι παιχνίδι. Νομίζω όχι. Νομίζω ότι θα μπορούσες να φέρεις σε δύσκολη θέση ή να πεις σε κάποια «Είσαι πολύ όμορφη, αλλά δεν μου κάνεις». Δεν θα μπορούσες να το πεις, νομίζω. Νομίζω ένα κομμάτι που ακόμα θα μπορούσα να το κάνω. Ναι. Νιώθω ότι πρέπει να αποκτήσεις πολλά πιο μεγάλη εμπειρία σε αυτό το κομμάτι για να καταφέρεις να κρίνεις τον άλλο, να το συμβουλέψεις. Ναι, 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 ναι. Είσαι μάνα όμως, είσαι μανούλα. Οπότε ναι. νομίζω ότι... Τα ευαισθητοποιούμε πολλά. Ναι, 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 ναι. Ευχαριστώ σε πάρα πολλά. Εύχομαι ευχαριστώ. Σου να έχεις και έναν υπέροχο χειμώνα γεμάτο προτάσεις. Ευχαριστώ. Και φιλιά στην οικογένεια όλη, στην παρέα σου. Και θα τα ξαναπούμε, θα σε πάρω για οτιδήποτε άλλο που να γίνουν έτσι στο next model, να δούμε θα πόσο θα παραμείνει η Μαρίτα και πιάνω σε να σχολιάσουμε ξανά. Ευτυχώς όμως δεν καταφέρανε μετά που τόσο καιρό, ρε Βελίνα μου. Φιλιά πολλά. Τσάου, bye-bye. Φιλάκια, bye-bye. Να σας πω πόσο γερόν είσαι που προσπαθούσα να συνεννοηθούμε, να καταφέρουμε να τη βγάλω ένα Skype την Ευελίνα. Έφτασε η δύσκολη στιγμή του αποχωρισμού. Όπως καταλαβαίνετε, εγώ παρασύρθηκα από την κουβέντα. Δεν μπορούσα να μιλήσω ένα 4,5 με την Ευελίνα. Έχει πρόβλημα. Σας αποχαιρετώ και αύριο στις 2 πάλι εδώ. Μένετε συντονισμένοι όμως στην Digital, γιατί έχει κερκίδα.